Σήμερα η Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής είχε ενώπιόν της 3 νομοσχέδια τα οποία έχουν να κάνουν με τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κύπρο. Είναι βασικά νομοσχέδια. Είναι νομοσχέδια τα οποία θα καθορίσουν τις τιμές, θα καθορίσουν την αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο. Μια αγορά η οποία ουσιαστικά για δεκαετίες λειτουργούσε κάτω από συγκεκριμένο καθεστώς προστασίας, θα έλεγα, και σήμερα ως απότοκο υποχρέωσης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως υποχρέωση εναρμόνισης με σειρά αποδηγίες, οφείλουμε να διασφαλίσουμε πλέον τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου θα πρέπει να κινηθούμε το συντομότερο δυνατόν. Είμαστε εκτός χρονικών ορίων και πλαισίων που έχουν τεθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ως Επιτροπή της Βουλής δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να σημειώσουμε την οποιαδήποτε καθυστέρηση η οποία θα χρεωθεί σε εμάς τους βουλευτές. Άρα λοιπόν κινούμαστε με τέτοιο ρυθμό όπου το συντομότερο δυνατόν θα ολοκληρώσουμε την επεξεργασία των κειμένων, πάντοτε σε πλαίσιο αρχών κυρίως της διαφάνειας, του προβληματισμού και του σε βάθος συζήτηση, προκειμένου η Ολομέλεια να έχει ενώπιον της έναν συμφωνημένο κείμενο προς ψήφιση ή καταψήφιση. Σήμερα η Επιτροπή μας ετοίμασε επεξεργασμένα όλες τις εισηγήσεις από όλους τους φορείς. Έχουμε ακούσει όλες τις απόψεις. Δεν υπήρξε κανένας φορέας ο οποίος να μην έχει εκφράσει ή να μην στείλει δικές του εισηγήσεις. Όλες αυτές έχουν τεθεί στο πλαίσιο του υφιστάμενου κειμένου. Βρίσκεται στην διάθεση του οποιοδήποτε για σκοπούς διαφάνειας. Άρα λοιπόν, το συντομότερο θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τρόπον, επαναλαμβάνω, που θα διασφαλιστεί και η φιλοσοφία των νομοσχεδίων. Πρόσθετον χαρακτηριστικών της σημερινής συζήτησης ήταν η παρουσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, η οποία ουσιαστικά διασφαλίζει τον σωστό ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρισμού στην Κύπρο. Έχει θέσει και θεσμικά θέματα, για τα οποία θεωρώ ότι παράλληλα με τον εποπτικό ρόλο της ΡΑΕΚ θα υπάρξει και η νομοθεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. Μπορούν να συνυπάρξουν, μπορούν να λειτουργούν παράλληλα, απλώς με ένα συντονισμό. Δεν θα καθοριστεί, δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε έκπτωση, τόσο από πλευράς ευρωπαϊκών οδηγιών και τις απαιτήσεις που τίθενται, όσο και από πλευράς άλλων εθνικών νομοθεσιών. Θέλω να καθησυχάσω τυχόν ανησυχίες από πλευράς του προσωπικού. Δεν είναι σκοπός μας να κάνουμε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία θα ωφελέσει τον Κύπριο καταναλωτή, θα ωφελέσει το κράτος μας στο σύνολο, θα ωφελέσει τη βιομηχανία, θα ωφελέσει την οικονομία ευρύτερα, και να θυματοποιήσουμε τον οποιοδήποτε. Θα ακούσουμε πολύ προσεκτικά και φόβους δικαιολογημένους και φόβους αδικαιολόγητους που προέρχονται από πλευράς του προσωπικού, με τρόπο που να τα κατευνάσουμε ή ακόμα εκεί και όπου κοστίζει, ναι, θα πρέπει να έρθει αρρωγός η μεταρρύθμιση με τρόπο που να διασφαλίσει πλήρως και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Όμως, θα επαναλάβω ότι και επειδή σήμερα ήταν παρόντες και οι καταναλωτές, πράγμα που δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα στο παρελθόν, θεωρώ ότι ο καταναλωτής, οι εκπρόσωποι τους, είναι εκείνοι οι φορείς, εκείνος ο παρατηρητής που θα διασφαλίσει ότι θα κάνουμε πολύ σωστή δουλειά στη Βουλή. Τι σημαίνει σωστή δουλειά? Δεν θα αφήσουμε παράθυρα, είτε που να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, είτε που να είναι σε αντίθεση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντοτε όλα αυτά προς όφελος του καταναλωτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.